Σε αυτό το σημείο πάμε να συνομιλήσουμε σε ζωντανή σύνδεση με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Κωστάκη. Κύριε Κωστάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς. Το δημόσιο σύστημα υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο πιέζεται. Ωστόσο, έχουμε την εντύπωση πως τα πράγματα ίσως είναι σε μια καλύτερη βάση στην περιφέρεια Κρήτης. Ισχύει αυτό σε σχέση με νοσοκομεία της Αττικής ή της Βόρειας Ελλάδας? Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα. Ήδη από σήμερα άρχισε να υπάρχει μεγάλη πίεση και στο σύστημα το δικό μας εδώ τοπικά. Να φανταστείτε ότι η μονάδα στο Βενιζέλιο είναι ήδη γεμάτη. Ένα περιστατικό το οποίο θα έπρεπε να διασωληνωθεί και διασωληνώθηκε κατά το απόγευμα, ουσιαστικά μεταφέρθηκε στο Παγνί, αν μεταφέρθηκε τελικά. Αρχίσαμε να ψάχνουμε μονάδες σε άλλα μέρη για να νοσηλεύσουμε περιστατικά τα οποία είναι βαριά και διασωληνωμένα. Και το ίδιο θα συμβεί και τις επόμενες μέρες, αν δεν αλλάξει δραματικά κάτι. Δηλαδή, νοριακή κατάσταση και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή ναι. Από επίπεδο μονάδων και ουσιαστικά έχουμε πια κορεστεί, τα κρεβάτια είναι κορεσμένα. Από εκεί και ύστερα, οι μονάδες COVID-COVID καθαρά υπάρχουν κρεβάτια ή σε έκτακτη περίπτωση θα μετατραπούν και άλλα τμήματα σε αίθουσες COVID και νοσηλείας COVID ασθενών. Γιατρέ, χειρουργία πηγαίνουν πίσω γενικότερα μέσα σε αυτό το κλίμα πίεσης που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Βεβαίως, αυτό είναι άλλο ένα πλήγμα το οποίο και μια παράπλευρη απώλεια η οποία έχει επιφέρει όλη αυτή η πανδημία. Ουσιαστικά, η κατεύθυνση του συστήματος σε μία μονοθεραπεία, εν αντιθέσει με αυτά που είχαμε πει στην πρώτη πανδημία, που είχαμε πει κάποιες οδηγίες ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη δεύτερη πανδημία το σύστημα και να μην γίνει μόνο ένα σύστημα μονοθεραπείας, δυστυχώς δεν εισακούστηκαν οι εισηγήσεις που είχαμε κάνει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή χειρουργία να πηγαίνουν πίσω, νοσηλείες ασθενών να πηγαίνουν πίσω. Γιατρέ, και σοβαρά χειρουργία πηγαίνουν πίσω? Και σοβαρά χειρουργία πηγαίνουν πίσω? Όχι, ένα λεπτό. Ναι. Σοβαρά χειρουργία, ό,τι είναι σοβαρό χειρουργείο και επίγον ή ογκολογικά βαριά χειρουργία τα οποία πρέπει να γίνουν, θα γίνουν. Γίνονται. Αυτό βέβαια επιφέρει και άλλα προβλήματα παράπλευρα. Όπως παραδείγματος χάρη, μην ξεχνάμε ότι στις μονάδες ΜΕΘ, στους διασωληνωμένους ασθενείς, περιστατικά βαριά τα οποία οδηγούνται σε χειρουργείο για άλλους λόγους πρέπει να νοσηλευθούν στη ΜΕΘ. Τι θα γίνουν αυτά τα περιστατικά? Γιατρέ, το κλίμα στις τάξεις γιατρών και νοσηλευτών ποιο είναι? Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη πίεση και σωματική αλλά και ψυχολογική. Υπάρχει πίεση επίσης εκ μέρους των συναδέλφων του ΕΣΥ με την απαξίωση εκ μέρους των κυβερνούντων και του Υπουργείου με τελευταίες υπουργικές αποφάσεις οι οποίες βγήκαν και οι οποίες με απαξιωτικό τρόπο θέλουν να βάλουν ιδιώτες γιατρούς με μισθολογικό αντίτιμο πολύ μεγαλύτερο του τρέχοντος των γιατρών του ΕΣΥ, με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες βγήκαν που δίδουν παράταση σε, αντί να προκηρυχτούν οι θέσεις σε οι γιατρούς οι οποίοι μπαίνουν σε φάση ουσιαστικά αναχώρησης από το σύστημα και αντί να προκηρυχτούν αυτές τις θέσεις τους δίνει δυνατότητα να παραταθεί η θητεία τους περαιτέρω ούτως ώστε να μείνουν μέσα στο σύστημα. Αλλά αυτά όμως δεν ξέρω κατά πόσον θα υπηρετήσουν πραγματικά την πανδημία και κατά πόσον θα δώσουν λύση σε ένα πραγματικό τραγικό κύμα το οποίο πιθανόν μπορεί να έρθει αργότερα. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην κορύφωση της πανδημίας σε πανελλαδικό επίπεδο? Όχι ακόμα. Ότι έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια να δούμε? Από ό,τι λένε οι επιδημιολόγοι μας, ναι, νομίζω ναι, ότι έχουμε ακόμα πίσω δρόμο. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα πρέπει να θωρακίσουμε το σύστημα, θα πρέπει και οι ίδιοι πολίτες να το κατανοήσουν αυτό και να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες, διότι θεωρώ ότι έχουμε ακόμα δρόμο πίσω μας. Μάλιστα. Μία συμβουλή προς τους πολίτες του Ηρακλείου που επιθυμούν να έρθουν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο προκειμένου έτσι να λύσουν, να εξεταστούν. Είναι αποτρεπτικός παράγοντας, γιατρέ, το κλίμα που επικρατεί για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να επισκεφθεί το Βενιζέλιο νοσοκομείο ή το Πανεπιστημιακό, βέβαια? Εμείς θα δούμε στο Βενιζέλιο. Αυτό που είχαμε πει εμείς
και στην πρώτη πανδημία, αλλά και στη δεύτερη, πρέπει να επιτέλους να λειτουργήσει αποτελεσματικά η πρωτοβάθμια φροντίδα, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν οι πολίτες πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και να μην χρειάζεται για απλά προβλήματα υγείας να προστρέχουν στο νοσοκομείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συγχρονισμό, δυνατότητα επιμολύνσεων και όλα αυτά. Οπότε, καταρχάς πρέπει να συζητήσουμε και να αναδείξουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι συμπολίτες μας εκεί. Και για σοβαρότερα προβλήματα, μάλιστα, καλό θα ήταν να συμβολεύονται πρώτα τηλεφωνικά τα ραντεβού τους και να έρχονται. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.